του παιδιού πλέον εμπλέκεται, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις υποθέσεις, σε αυτή την ιστορία. Γιώργο μου, πρέπει να σου πω κάτι, ότι η Χαρά, θα σου πω κάτι, η Χαρά έχει μεγαλώσει με έναν άνθρωπο ο οποίος έπινε μέσα στο σπίτι. Έτσι το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Η Χαρά ήξερε τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή η οικογένεια του Τόλι Βοσκόπουλου. Δηλαδή η Χαρά. Μα τι ιδιαιτερότητα, Τσούλια μου, εσύ μιλάς για κοκαίνη και ηρωίνη. Χρήστες είναι, δεν είπα ότι είναι έμποροι. Χρήστες. Ναι, χρήστες. Μάλιστα. Όχι ο Τόλης, ο Βοσκόπουλος. Χρήστες είναι. Τον τοποθετείς πλέον, όχι. Βλέπω ότι προχωρείς τα πράγματα και τον τοποθετείς πλέον ανοιχτά τον Βοσκόπουλο μέσα σε άλλα. Τους βάλαμε και για αποτοξίνωση, Γιώργο Τράγκα. Τους έχουμε βάλει για αποτοξίνωση. Τα παιδιά αυτά τα βάλαμε για αποτοξίνωση. Μάλιστα. Ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Δεν ήξερε ότι βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα ζητούσε το κορίτσι του. Δεν καταλάβαινε ότι το παιδί όταν θα πήγαινε σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν θα ήταν τουλάχιστον ευχάριστο. Περιμένω τις δικές σας απαντήσεις. Όχι, εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εκτιμήσεις. Εγώ σαν μητέρα, που είμαι πραγματική μητέρα, χωρίς να το καφιέμαι, το ξέρω όμως, και επειδή έχω επίγνωση του τι κάνω και πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου και πώς μεγαλώνω το παιδί μου, θεώρησα χρέος μου να προστατεύσω το παιδί μου εκείνο το διάστημα. Από αυτά που σου είπα, τώρα από εκεί και πέρα, αν ο Τόλης, έπαψα πλέον να είμαι η μαμά του Τόλη του Βοσκόπουλου, η νοσοκόμα του Τόλη του Βοσκόπουλου, ό,τι θέλεις. Αγαπητή Τζούλια, αγαπητή κυρία Παπαδημητρίου, σας βλέπω πολύ οργισμένη και θυμωμένη. Με βλέπεις οργισμένη, διότι γίνεται Τούρκος, και βέβαια, γίνεται Τουρκαλεμπανός. Επιτρέψτε να σας πω ότι από το μυαλό των τηλεθεατών μας θα περνάνε διάφορα πράγματα. Η οργή μιας γυναίκας. Όχι, όχι, δεν θα περνάνε. Η φυσιολογική. Περιμένω αν μηνύσεις. Θέλετε έτσι για και αλλιώς, τον καινούριο δεσμό Γιώργο του κρούσης. Γιώργο μου, όχι. Μην το βάζεις εκεί, σε παρακαλώ. Όχι, αλλού θέλω να το πάω. Μήπως θυμώσατε το επίπεδο επειδή μου, σας έδειξε την προσωπική σας ζωή. Γιώργο μου, ένα λεπτό, για να βάζουμε και κάποια πράγματα. Το επίπεδο μου δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι θα μπορούσα εγώ να ζηλεύω. Για ποιο λόγο να ζηλεύω. Σου δήλωσα. Η ζήλια είναι ανθρώπινη, όχι, κυρία Παπαδημητρίου. Είναι ανθρώπινη από τη στιγμή που αξίζει κάποιος να τον ζηλεύεις. Εγώ δεν βρίσκομαι στο σημείο, Γιώργο μου, να είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση, αν θέλεις, να ζηλεύω έναν άνθρωπο ο οποίος για μένα δεν λέει τίποτα. Και στο δήλωσα στο Viva Sky ότι από τη στιγμή που με κατηγόρησε στα κανάλια, έπαψε να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος για μένα. Μην το χαμηλώνεις το επίπεδο, το δικό μου, αν θέλεις. Σε παρακαλώ. Έχει χαμηλώσει αρκετά με αυτά που έχει πει ο Τόλης. Έχετε σκεφτεί τώρα που μιλάτε. Έχετε σκεφτεί, αγαπητή Τζούλια, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να ξεκινήσει μια νέα σειρά μηνύσεων, διότι θα τον μηνύσετε εσείς για όσα είπε για το Μακρύ. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και εκείνος ενδεχομένως να περάσει σε άλλες μηνύσεις. Κύριε Τράγκα, Γιώργο μου, δεν θα τον μηνύσω μόνο για τον Μακρύδη. Θα τον μηνύσω για πολλά άλλα πράγματα. Απλώς, εγώ δεν πρόκειται να βγω στις τηλεοράσεις, για να το πω. Όταν θα το μηνύσω, εγώ θα το μηνύσω και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κρίνει. Όμως δεν είμαι διατεθειμένη να σταματήσω αυτόν τον δικαστικό αγώνα που ο ίδιος άρχισε, Γιώργο μου. Για κάποια παραμύθια 4 δις. Και όχι 3 δις τόσα. Για κάποια παραμύθια. Αυτά τα 4 δις θα του τα ζητάω ως αποζημίωση, Γιώργο Τράγκα, εγώ. Και για χαρούλα, αυτά όλα που πέρασα. Και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι μου είναι πάρα πολύ καλά. Το παιδί έζησε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις όσο ήμουνα με τον πατέρα της. Ομολογώ ότι και εγώ το είδα καλά. Τώρα το λέω ευθέως και δημοσίως. Μα δεν είναι, είναι οποιοδήποτε να το δει. Γλυκύτατο δεν έχει ούτε είναι. Ψυχολογικά γλυκύτατο. Προβλήματα. Έχει. Βέβαια δεν κουβέντιασα μαζί του για τα εσωτερικά σας, αλλά είναι γλυκύτατο. Είναι όντως γλυκύτατο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αξιαγάπητο, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα εξεράγεις. Όχι. Είχα σκοπό να τα πω και κάποια στιγμή. Αναισθητικό, Γιώργο μας είπες μου, είχα σκοπό δικά να σου τα πράγματα, τους ισχυρισμούς τους δικούς σου. Πάντα ο καθένας μας έχει τη δική του άποψη, σε ακούσαμε καλά. Θα δούμε τη συνέχεια αυτής της ιστορίας που νομίζω ότι ανάβει πάλι η κυρία Παπαδημητρίου. Την ανάβει ο ίδιος, εγώ δεν έκανα τίποτα για να την ανάψω. Σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μας. Και εγώ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί μας είναι ο μάγος εδώ της πλαστικής χειρουργικής. Έτσι τον θεωρώ εγώ, τον ξέρω πολλά χρόνια. Εδώ, στο στούντιο του Sky, είναι ο Ανδρέας Φουστάνος. Ο Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους κινδύνους όλων αυτών των πλαστικών επεμβάσεων που κατά χιλιάδες κάνουμε όλοι μας. Θέλουμε να φτιάξουμε λίγο τη μύτη μας, θέλουμε να φτιάξουμε λίγο το πηγούνι μας, θέλουμε να φτιάξουμε λίγο τις ρητίδες μας. Είχαμε ένα τραγικό, πραγματικά ένα τραγικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη με την νεαρή κοπέλα, με την κοπέλα που έχασε τη ζωή της, πήγε για λιποαναρρόφηση και πέθανε. Εκεί μέσα στο ιατρείο, το υπογραμμίζω αυτό, στο ιατρείο, όχι στην κλινική. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, κοντά σας ο Ανδρέας Φουστάνος.